Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο της Κρήτη σήμερα και στο οποίο στούντιο της Κρήτη σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Κώστα Καντάτσιο. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα. Είναι ο Σύλλογος των Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Καλώς ήρθατε. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα από τις 27 του Σεπτέμβρη μέχρι και σήμερα, του 2021 μέχρι και σήμερα. Έχω την αίσθηση, κύριε Καντάτσι, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω κάθε φορά που μιλάμε, ότι δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα. Ακριβώς. Καλή χρονιά να πούμε. Καλή χρονιά. Και καλή τηλεοπτική χρονιά. Καλή υπομονή. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Σύλλογος ίσως έπρεπε να μετονομαστεί σε υπομονή και όχι σε ελπίδα. Δηλαδή εκεί τείνουμε να καταλήξουμε. Δυστυχώς μπορεί να αλλάζουν τα υπουργεία, μπορεί να μετονομάζονται, μπορεί οι υπουργοί να φεύγουν και να μία νυχτή να αλλάζουν θέση. Όμως ουσιαστικά σε εμάς δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μου θυμίζει αυτό το σκηνικό που έχουμε πει και άλλη φορά, ότι ενώ στάζει το ταβάνι, μετακινούν τα έπιπλα. Και δεν έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό. Η πολιτεία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κοιτάξει τους πολίτες της περιοχής στα μάτια. Αντιθέτως, κοιτάζει φαν και τράπεζες κατάματα και τους φύγει και το χέρι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Τα έχετε πει, τα ρεπορτάζ είναι επανειλημμένα. Αν αλλάξει, αν πάρετε μια συνέντευξη παλαιότερη του Συλλόγου μας και αλλάξετε την ημερομηνία, δεν θα καταλάβει κανείς ότι είναι παλαιότερη η σημερινή. Μετά το σεισμό, βεβαίως, κύριε Καντάτσι, είχαμε ακούσει και βαρύγδουπες υποσχέσεις και έτσι ωραία λόγια από τα κυβερνητικά στελέχη. Πολλά θα. Τελικά μείναμε με τα θα, όπως μας είπα. Ακριβώς. Με την επόμενη μέρα του σεισμού είπαμε θα δούμε ένα ωραίο αρκαλοχώρι. Είπαμε διαστόματος πρωθυπουργού ότι όλα θα αλλάξουν, ότι όλα θα γίνουν καλύτερα. Κάτι ανάλογο ακούστηκε και στη Θεσσαλία. Κάτι ανάλογο είχε ακουστεί και στη Σάμο. Δυστυχώς τα ίδια προβλήματα παραμένουν και στη Σάμο. Προχτές μου έστειλαν μία φωτογραφία από τη Σάμο που είναι τα αρχεία, 600 φάκελοι είναι εκεί, πολύ λίγοι έτσι. Και είναι σε κούτες ακόμα από τον Οκτώβριο του 20. 600 όμως εκεί, 600 είναι. Ναι. Συγκριτικά με το αρκαλοχώρι. Σε εμάς μιλάμε για 8.000 περιπτώσεις. 8.000 περιπτώσεις. Που πρέπει να κατατεθούν για να αποκατασταθούν ζημιές σε σπίτια και σε επιχειρήσεις. Δεν ξέρω τι κούτες θα χρειαστούν ή τι φορτηγά με κούτες. Και αυτή τη στιγμή έχουν κατατεθεί περίπου 3.500 φάκελοι και έχουν πάρει έγκριση μόνο 51. Έγκριση να ξεκινήσουν. Καμία διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Άρα με απλά μαθηματικά, αν πούμε 51 στις 3.500. Στα 3.500 φάκελοι που έχουν κατατεθεί. Με αυτό το ρυθμό λοιπόν, σε κάτι, τι να πούμε, αιώνες. Στα 2,5 χρόνια, Στα 2,5 χρόνια. Άρα με αυτό το ρυθμό θέλει όχι κάτι δεκαετίες, κάτι αιώνες δηλαδή για να... Εγώ πάντως έχω καλύψει δημοσιογραφικά, κύριε Καντάτσι, πάρα πολλές φορές και καθόδους υπουργών και συσκέψεις που έχουν γίνει με υπουργούς και με υπηρεσιακά στελέχη που ακούμε ότι η πολιτεία τρέχει, έχουν ανοιχτεί διαδικασίες, το αρκαλοχώρι έχει δείξει το δρόμο, έχουν φτιαχτεί πλαίσια, προχωράμε. Είναι μόνο στα λόγια. Είναι μια θεωρία, είναι μια φούσκα κανονική θα έλεγα, η οποία αν κανείς έρθει μετά τα φώτα της δημοσιότητας, όταν φύγουν αυτοί και οι παρατρεχάμενοι, θα καταλάβει τι γίνεται και τι πραγματικά υπάρχει. Έχουν δοθεί κάποια χρήματα, είναι το μόνιμο μάντρα της πολιτείας ότι ναι, δώσαμε, ναι, δώσαμε, ναι, δώσαμε. Όμως δεν μας απαντάνε πού τα δώσανε, πόσα από αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί, σας πληροφορώ ότι είναι μηδέν, και πόσα θα επιστραφούν. Πόσοι δεν θα καταφέρουν ούτε να ξεκινήσουν, ούτε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι το 20% των τραπεζών, το δάνειο, το άτοκο δάνειο, δεν το δίνει καμία τράπεζα. Και έχουμε ήδη καταγγελίες στο Σύλλογο και έχουμε και ήδη και απαντήσεις από τις τράπεζες, με υπογραφή, ότι αδιαφορούμε για αυτό το προϊόν. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, όμως οι εξαγγελίες στη Θεσσαλία ήταν ότι η αρρωγή πάει με δύο πόδια, με το 80% της κρατικής αρρωγής και το 20% του άτοκο δανείου. Αυτό το άτοκο δάνειο δεν θα το δώσουν. Ήδη έχουμε τις εκκρεμότητες σε δεσμεύσεις λογαριασμών. Το Φλεβάρι είχαμε 15, τις αναστήλαμε. Τώρα εκκρεμούν κάποιες που, μία περίπτωση που μου έρχεται εδώ στο μυαλό είναι 7.300 ευρώ που έχουν δεσμευτεί και έχουν διοχετευτεί σε χρέη της εφορίας και ακόμα αυτό δεν έχει λυθεί. Μα αυτό δεν ήταν ακατάσχετο. Ήταν ακατάσχετο. Είπαμε, συσσαγωγικά είναι πολλά πράγματα. Έτσι. Και όταν τίθονται τα θέματα στη Βουλή, λένε, μα έχουμε βγάλει νομοθεσία, μα το γράφει ο νόμος για το 20% του δανείου. Λοιπόν, αυτό που είπατε πριν, όντως, εσείς έχετε ζητήσει απαντήσεις για το πού δόθηκαν αυτά τα λεφτά. Και δημοσιογραφικά έχουμε ζητήσει πάρα πολλά,
και ο δημοσιογραφικός κλάδος και πολιτικά έχουν ζητήσει και στη Βουλή, νομίζω, απαντήσεις και αυτοδιοικητικά. Γιατί όμως δεν δίνεται απάντηση πέραν ότι έχουμε δώσει χρήματα? Είναι μυστήριο, είναι απόρριτο? Τι είναι, κύριε Καντάτση? Ίσως είναι μια αδυναμία, ίσως είναι ότι δεν θέλει πραγματικά αυτή η πολιτεία να βάλει το δάχτυλο εκεί που πονάει και δεν θέλει να δει κατάματα την αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι αυτή. 3 χρόνια είναι άνθρωποι σε κοντέινερ, 3 χρόνια άνθρωποι νοικιάζουν σπίτια, φιλοξενούνται στα παιδιά τους υπερήλικες, έχουν φτιάξει μετόχια και αποθήκες σε μόνιμες κατοικίες 20 και 30 τετραγωνικών. Ναοί για 3η χρονιά λειτουργούνται σε αίθουσες συλλόγων ή σε ενοικιαζόμενες αίθουσες. Και αυτό κάθε άλλο παρά είναι το νέο αρκαλοχώρι που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στην επομένη του σεισμού. Δεν νομίζω να περιμένουμε να γίνει αυτό το πράγμα έτσι. Και σε πόσα χρόνια? Στο μεταξύ, μιλάμε για το αρκαλοχώρι, το οποίο ο σεισμός το πέτυχε σε μια στιγμή που ήταν στο πικ της ανάπτυξής του. Ανωδική πορεία. Γιατί με φόντο το αεροδρόμιο έγιναν πολλές επενδύσεις ή επρόκειτο να γίνουν πολλές επενδύσεις, το οποίο έχει παγώσει αυτή τη στιγμή. Σωστά? Σωστά. Σωστά, ναι. Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν είμαι, βέβαια, δεν ανήκω στον κλάδο των μεσίτων, αλλά από ό,τι ακούω, τα πράγματα δεν είναι και ρόδινα. Ποιος θα πάει να αγοράσει σε μια περιοχή που δεξιά και αριστερά υπάρχουν μπάζα? Και γιατί να αγοράσει? Ποιος θα φέρει το παιδί του να μείνει εκεί, όταν ξέρει ότι τα 3 σχολεία, 2 δημοτικά και 1 γυμνάσιο είναι σε κοντέινερ? Θα περάσει δηλαδή 3 χρόνια του δημοτικού, 6 χρόνια του δημοτικού σε ένα κοντέινερ, 3 γυμνασίου, γιατί δεν βλέπω να αλλάζει κάτι ακόμα. Και συνεπώς δεν είναι κάτι που θα σου δώσει ένα κίνητρο να πεις θα πάω να μείνω εκεί. Όσες προσπάθειες και αν έχουν καταβληθεί από συλλόγους ή από φορείς, όχι να βάλουμε τα πράγματα κάτω από το χαλί, να μορφύνουμε τουλάχιστον την καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτό δεν πείθει έναν ξένο να έρθει. Ούτε και έναν δικό μας που έφυγε από τους 3.500 ελλημότες. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσουμε. 3.500 με βάση την απογραφή, δεν το λέμε εμείς ή τι εσείς θέλετε, έτσι? Με βάση την απογραφή λοιπόν του 2021, 3.500 έχουν φύγει. Υπάρχει καμία προοπτική να γυρίσουν έστω κάποιοι από αυτούς? Πού να γυρίσουν, να μείνουν πού? Υπάρχουν σπίτια αυτή τη στιγμή για να νοικιάσει κανείς το αρκαλοχώρι? Και σπίτια δεν υπάρχουν, και όσα υπάρχουν από τα πολύ λίγα είναι τα ποσά υπέρογκα. Έτσι, είχαμε προτείνει σαν σύλλογος, γιατί φοβόμασταν αυτό από τον Οκτώβριο του 2022 ότι θα γίνει. Και προτείναμε μέσω της ΔΥΠΑ να υπάρχουν κάποια ειδικά προγράμματα του παλιού ΟΑΕΔ. Να επιδοτηθεί η εργασία και των ανέργων και των παιδιών με ειδικές ανάγκες και μητέρες που ήταν άνεργες χρόνια. Αυτά να ενισχυθούν. Δεν εισακούστηκε. Έχει γίνει κάτι ανάλογο σε άλλες περιοχές. Μας είχε κάνει μια εντύπωση σε μια ημερίδα που είχε γίνει στο Γαλατά, όταν είχαν έρθει κάποιοι επιστήμονες από την Ιταλία, αρχιτέκτονες, και είπαν ότι... Αυτό το είχαμε παρουσιάσει και εδώ στα κόμματα. Σαφώς. Ναι. Ότι το πρώτο πράγμα για να φανεί ότι υπάρχει μια ροή στην κανονικότητα, είχαν χτιστεί οι εκκλησίες και τα σχολεία. Στην Ιταλία. Στην Ιταλία, βέβαια. Και την πρώτη μέρα που πήγαν να ελέγξουν τις ζημίες του σεισμού και να τις καταγράψουν, ήταν 2.500 τι. Εθελοντές μηχανικοί την πρώτη μέρα. Σε εμάς ακόμα, δυστυχώς, υπάρχουν ακόμα ελλείψεις σε πρώτες καταγραφές. Μα τώρα αυτό... Υπάρχουν ακόμα μη κατεδαφιστέα σπίτια επικίνδυνα. Υπάρχει αμύαντος, κάτι που έχει επισημάνει το ΤΕΕ, στις γειτονίες μας. Και είμαστε 3η χρονιά. Σεπτέμβριο 2021 και μπήκαμε. Όλα αυτά, κύριε Καντάτση, ευθύνεται η έλλειψη μηχανικών που επικαλείται το κράτος? Και αν είναι αυτή, γιατί δεν βάζουν στο παιχνίδι, να το πούμε έτσι απλά, και τους ιδιώτες μηχανικούς? Ούτως ή άλλως είναι και μια κυβέρνηση που τις αγαπά τις ιδιωτικοποιήσεις. Και ο κύριος Γεγέρογλου, ο δήμαρχος που είναι τώρα, έχει ζητήσει εδώ και καιρό να μπει στο παιχνίδι με ένα μπλοκάκι, με το κομμάτι σε εισαγωγικά που λέμε, αυτοί οι μηχανικοί. Αρνούνται. Και όπως επίσης. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Πότε θα προχωρήσουν αυτά τα πράγματα, όταν ο κάθε ένας από τους υπαλλήλους έχει 200 με 205 φακέλους στην πλάτη του? Ποιον να ελέγξει πρώτα? Ποιον? Και να σας πω και κάτι άλλο, να κάνουμε ένα στοίχημα. Ας ξεκινήσουμε πιλωτικά από τους φακέλους όσων μένουν σε οικίσκους. Ούτε αυτό θα το καταφέρουν να τελειώσουν γρήγορα.
185 φάκελοι. Α, μπαμπά, ξεχάστε το. Πολύ, είναι πάρα πολύ. Τώρα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Κατάτση, έχει λήξει η προθεσμία που είχαν οι ενοικιαστές που μένουν στους οικίσκους. Πρέπει να επιστρέψουν τους οικίσκους, σωστά. Ο κύριος Δήμαρχος έκανε προχθές μια ενόχληση μέσω ενός εγγράφου προς το Υπουργείο, ζητώντας μια παράταση. Είναι μια σωστή κίνηση που δείχνει το έμπρακτο ενδιαφέρον και από πολύ νωρίς, από τα μικρά μέχρι τα πολύ μεγάλα. Αυτή τη στιγμή η πολιτεία είναι υπόλογη, είπαμε γιατί. Και να δούμε τι θα γίνει. Άχι. Από εδώ και στο εξής. Εμείς τώρα το μόνο πραγματικά που μπορούμε να σας ευχηθούμε είναι καλή υπομονή και πολύ εύστοχα το είπατε. Ο Σύλλογος δεν θα έπρεπε τελικά να λέγεται η Ελπίδα, αλλά η υπομονή ήταν νομίζω το πιο. Εκείνο το πρώτο βράδυ του σεισμού, κύριε Κατάτση, Μπάμπη, κυρίες και κύριοι, εκείνο το πρώτο βράδυ, ένας άνθρωπος στο εκθεσιακό μας το είπε. Ήμασταν εκεί βεβαίως στα πλαίσια του ρεπορτάζ, εννοείται ότι ήμασταν εκεί. Και μας το είπε. Ήρθατε απόψε, χρόνια θα έρχεστε. Ναι. Να πω και κάτι άλλο, ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα έχουν, δεν θα είναι ρόδινα για αυτούς που θα επισκέπτονται την περιοχή μας. Mm-hmm. Ειλικρινά, όσες φορές μιλούσαμε με πολύ ήπιους τόνους, με επιχειρήματα, με γλυκό τρόπο θα έλεγα συσταγωγικά, από εδώ και πέρα κάποιο κλιμάκιο που θα έχετε δεν θα βλέπει ένα ή δύο μέλη του Συλλόγου, θα βλέπει ένα κόσμο απέναντί του. Είναι κάτι που έχει και ο ίδιος και ο Δήμαρχος προαναγγείλει, mm-hmm. ότι θα υπάρξουν και συνεχείς παρεμβάσεις, αλλά και ενοχλήσεις, αλλά και κινητοποιήσεις. Άλλωστε, από ό,τι μαθαίνουμε, τις επόμενες μέρες ετοιμάστε και κάποιες ναι. κινητοποιήσεις. Θα υπάρχουν κάποιες ενέργειες. Ναι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Ακριβώς. Και δεν πάει άλλο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Γιατί μπορεί να φύγαμε ως κάμερα, αλλά δεν φύγαμε από την περιοχή. Το ξέρουμε και ευχαριστούμε πολύ. Είναι το μόνο σίγουρο.